Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Leaders ξεκινάει, Δευτέρα βράδυ, 12 Ιουνίου του 2017. Μια εκπομπή που έχει εκλεκτούς καλεσμένους, τον έναν από τους οποίους τον ψάχναμε αρκετό καιρό, τον έφερε ο δρόμος του προς την Ελλάδα και μας κάνει την τιμή να είναι εδώ. Σε δευτερόλεπτα θα σας τον παρουσιάσω. Θέλω απλώς να πω, γιατί έχουμε αφήσει ένα κενό για τους Έλληνες στην Αυστραλία, ότι πλέον εκπέμπουμε και στην Αυστραλία με το δορυφορικό πρόγραμμα του Star. Από τα τοπικά site θα δείτε το χρόνο, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς να σας πληροφορήσουμε για το χρόνο που παίζει η εκπομπή. Όμως ξέρουμε ότι στις ΗΠΑ η εκπομπή μας παίζει κάθε Πέμπτη στις 4 η ώρα. Εννοείται ότι η παρουσία μας είναι καθημερινή μέσω του κεντρικού δελτίου του Star, αλλά βεβαίως και μέσω του YouTube στο web Star Leaders. Πάμε γρήγορα σε αυτό που λέει ο τίτλος από κάτω, που θα πει σε δευτερόλεπτα: Ισορροπία δρόμου στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ωραίος τίτλος, γενικός. Το 1 τέταρτο του κόσμου πιάσαμε ουσιαστικά και λέμε ότι εκεί υπάρχει μια ισορροπία δρόμου. Μαζί μας για να το εξηγήσουμε και να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα, ένας κύριος, ένας νέος επιστήμονας, νέος μόνο στην ηλικία, με μεστή σκέψη, τον οποίο βλέπαμε διαδικτυακά, διότι δεν μας το επέτρεπε η απόσταση, καθότι έχει τις δραστηριότητές του στην Κύπρο. Ο κύριος Ζήνωνας Τζιάρας είναι μαζί μας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, κύριε Τζιάρα. Και εγώ το ίδιο. Σας περιμέναμε, να ξέρετε, με ανυπομονησία. Λέκτορας σπουδών ασφάλειας και διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο UCLAN της Κύπρου. Μου είπατε ότι είναι το. Ποιο πανεπιστήμιο? Είναι University of Central Lancashire. Λάγκασα. Είναι παράρτημα Αγγλικού Πανεπιστημίου. Πολύ ωραία. Και στα χέρια μου αμέσως έχω και μια πολύ ωραία έκδοση. Σύντομη και περιεκτική, διότι δεν μπορώ πια και τα βιβλία που είναι 670 σελίδες ο καθένα. Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζήνωνας Τζιάρας με τον κύριο Νίκο Μούδουρο μαζί. Εκδόσεις του Ρίκη, πολύ ωραία έκδοση, γρήγορη, κατανοητή, ένα σύντομο ξεφύλισμα. Έχει τα βασικά κεφάλαια που πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι είναι ένα μικρό εσωτερικό think tank. Όλοι μας αυτό θεωρούμε, κάποιοι είμαστε και σωματικά βέβαια tank, οι υπόλοιποι είναι think tank, κύριε Τζιάρα. Ξεκινώ αμέσως, αν και το θέμα μας είναι η Τουρκία, ο μεγάλος αυτός ασθενής της περιοχής, με την επικαιρότητα. Ας πάμε πρώτα με την επικαιρότητα και βάζουμε τα άλλα πιο πίσω. Η στοχοποίηση αυτή του Κατάρ, η προσπάθεια ασφυξίας ενός μικρού κράτους με μεγάλη οικονομική δύναμη, θεωρείτε ότι έχει μόνο προφανείς και πρόδειλους λόγους ή έχει και ένα μεγάλο και πλούσιο και ζουμερό παρασκήνιο που δεν θα μάθουμε ποτέ? Σίγουρα κάθε τέτοια μεγάλη κίνηση στη διεθνή σκακέρα έχει πίσω ένα παρασκήνιο, το οποίο όπως είπατε πιθανότατα να μην μάθουμε ποτέ. Μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις από εκεί και πέρα. Είναι το προφανές της αντίθεσης των κρατών αυτών που έχουν ουσιαστικά αποκλείσει το Κατάρ από αέρος και θάλασσας και με διάφορους άλλους διπλωματικούς τρόπους, με πρωτοστάτη θα λέγαμε τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν διαχρονικά πρόβλημα με την στήριξη που δίνει το Κατάρ ή αν θέλετε με τις σχέσεις που έχει το Κατάρ με ισλαμιστικές οργανώσεις όπως είναι η Μουσουλμανική Αδερφότητα, η Χαμάς, υπάρχουν κατηγορίες για σχέσεις του Κατάρ με το Ισλαμικό Κράτος και άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις, αλλά και με τις σχέσεις που έχει το Κατάρ με τον προαιώνιο, αν θέλετε, εχθρό της Σαουδικής Αραβίας, το Ιράν. Τώρα το ερώτημα είναι, εφόσον αυτά τα προβλήματα υπήρχαν εδώ και καιρό, γιατί τώρα? Ένας από τους λόγους είναι ότι κάποιες δηλώσεις είχαν αποδοθεί στον εμίρη του Κατάρ, οι οποίες φαίνεται να είχαν στηρίξει το Ιράν, όμως ο ίδιος αρνήθηκε ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις, είπε ότι ήταν hackers που τις είχαν κάνει κτλ. Και το άλλο, ο άλλος λόγος ήταν κάποια λίτρα που φαίνεται να είχε δώσει το Κατάρ για να πάρει πίσω κάποιον δικών του από ομάδες που επιχειρούσαν στο Ιράκ περί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Και αυτά τα χρήματα κάποιοι υπολογίζουν ότι έχουν φτάσει στα χέρια του Ιράν ή σιητικών ομάδων, σιητικών δηλαδή υποστηριζόμενων από το Ιράν. Και όλο αυτό φαίνεται να κορυφώθηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στη Σαουδική Αραβία, όπου εκεί φαίνεται ότι μαζί με τη συμφωνία που είχε γίνει για την πώληση οπλισμού στην Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε γίνει φαίνεται μια ανταλλαγή, μια συμφωνία. Θέλω οποία, και έναν αποδιοπομπαίο τράγωνο. Ακριβώς. Ενδεχομένως να είπε, OK, θα πάρω τα όπλα, θα μου επιτρέψεις όμως να στραφώ εναντίον αυτού που μου δημιουργεί προβλήματα εδώ και τόσο καιρό. Τώρα απευθύνομαι στον πολίτη, στο σκεπτόμενο πολίτη Τζιάρα και όχι στον διεθνολόγο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια οικονομική δύναμη, όπως είναι ο εμίρης του Κατάρ και η οικογένεια του Κατάρ. Γιατί δεν είναι μόνο ο εμίρης, είναι μια μεγάλη πολυπληθής οικογένεια με πολλές παιδί σε όλο τον κόσμο. Διάβαζα ότι έχει το 20% του Heathrow, δεν το ήξερα. Και χιλιάδες άλλα πράγματα, έτσι. Είναι τόσο αφελής που πυροβολεί τα πόδια του, κάνοντας σχέσεις και δεσμούς φιλίας, όπως είπατε πριν, με τον ISIS ή με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα? Δηλαδή, ποια περίεργη εσωτερική δύναμη τον αναγκάζει
να αφήσει στην άκρη αυτές τις τρομερές επενδύσεις που έχει και αυτό το δυτικό προφίλ που έχει, γιατί είναι ένας από τους εκεί, ας πούμε, Άραβες πιο δυτικό στραφής από τους άλλους, να το πω έτσι. Και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, μέσα από μια διαδικασία αποφασίζει ότι με ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στο μουσουλμανικό κόσμο, αυτό θέλει να γίνει ένα. Κοιτάξτε, το Κατάρ είναι υπόδειγμα κράτους, μικρού κράτους, το οποίο χρησιμοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για να έχει μια εξωτερική που είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι είναι το δικό του μέγεθος. Μιλάμε για ένα κράτος με 2,3 εκατομμύρια πληθυσμό. Μόνο οι 300.000 από αυτά είναι πολίτες του Κατάρ. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι που δουλεύουν εκεί. Ένα κράτος που έχει, όπως είπατε, επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, σε τράπεζες και επιχειρήσεις που δεν φανταζόμαστε δυτικές και γερμανικές και αμερικανικές και ούτω καθεξής. Και συνεργάζεται ακόμα και με το Ιράν στο θέμα της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, του μεγαλύτερου κοιτάσματος που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο και το έχουν από κοινού Κατάρ και Ιράν. Και μέσα σε όλο αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει και ένα διπλωματικό, αν θέλετε, προφίλ μεσάζοντα μεταξύ είτε του δυτικού είτε του μεσανατολικού δημοκρατικού ή τέλος πάντων επίσημου κόσμου, μαζί με αυτές τις οργανώσεις, είτε αυτό ονομάζεται Χαμάς είτε ονομάζεται Μουσουλμανική Αδελφότητα. Γιατί να το κάνει αυτό, δηλαδή? Διότι θεωρεί ότι αυτό προσδίδει κύρος στο δικό του διεθνές προφίλ. Είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να πάει, για παράδειγμα, η Αμερική ή οποιοδήποτε άλλο κράτος και να πει ότι, ή το Ισραήλ, ας πούμε, και να πει ότι εγώ θέλω να συνεννοηθώ, να βρω μια κοινή γραμμή ή να σε χρησιμοποιήσω ως μεσάζοντα με τον ένα επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο άλλο, για να αντιμετωπίσω ή να έχω κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά κάποια οργάνωση. Για να μιλήσω με τους ακραίους, εννοείται. Ναι, για να μιλήσω με τους ακραίους, θέλω εσένα ως ενδιάμεσο. Ναι. Και αξίζει αυτό, κύριε Τζιάρα, όλη αυτή τη φθορά? Δηλαδή, μήπως τελικά μετά από ένα χρόνο διαβάσουμε ανάλογα Wikileaks όπως έχουμε διαβάσει στο παρελθόν και καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε σε μια σκοτωδίνη αυτή τη στιγμή και είναι άλλα τα κίνητρα? Υπάρχουν, μπορεί, υπηρεσίες από πίσω που να κρύβονται και ξαφνικά ένας πάπλουτος, ένας άπλουτος άνθρωπος με κοιτάσματα, όπως είπατε, πολύ πλούσια, γίνεται ο δακτυλοδεικτούμενος παρίας, ας πούμε, του όλου του κόσμου. Ναι. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια το Κατάρ είχε ήδη ξεκινήσει να προσπαθεί να αποκεντρώσει αυτές τις προσπάθειες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ένας από αυτούς ήταν να εμπλέξει και την Τουρκία στο θέμα της Χαμάς και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι υπάρχουν άτομα, επειδή είναι πάμπλουτοι και επειδή υπάρχει και μία, αν θέλετε, ο καθένας μπορεί περίπου να κάνει ό,τι θέλει, διότι έχει και μία ισχύ μέσα στο Κατάρ από την οικογένεια που διοικεί το Κατάρ. Έχουν κάποιες συμπάθειες ήδη και δεν θα ήταν καθόλου περίεργο να λέγαμε ότι κάποια από αυτά τα άτομα έχουν στηρίξει ανεπίσημα κάποιες από αυτές τις οργανώσεις, απλά και μόνο διότι έχουν τις δικές τους συμπάθειες, πολιτικές ατζέντες, ιδεολογικές ατζέντες και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Σημαντικό. Πάμε λίγο, λοιπόν, να έρθουμε προς την πλευρά μας, προς τα μέρη μας τώρα. Δημιουργήσατε μια ωραία εικόνα πριν, το άκουσα. Ένα κράτος μικρό που συμπεριφέρεται όμως ως πολύ μεγαλύτερο. Με κάποιες, φαντάζομαι, και σωστές κινήσεις. Δεν είναι μόνο οι επαφές τους με τον ISIS, είναι και άλλα πράγματα που έχουν κάνει. Η Κύπρος έχει τις δυνατότητες να είναι ένα μικρό κράτος το οποίο θα συμπεριφέρεται όμως ως μεγαλύτερο από αυτό που είναι? Η Κύπρος δυνητικά έχει αυτή την ικανότητα, δεδομένου ότι υπάρχουν αυτοί οι τομείς, αυτοί οι παράγοντες τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει ως συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μέσα σε αυτούς μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι ο πρωτογενής οικονομικός τομέας, όπως είναι οι φυσικοί πόροι που φαίνεται να ανακαλύπτονται τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η θέση γεωγραφική στην Ανατολική Μεσόγειο και το ρόλο που μπορεί να παίξει και ως κράτος μέλος στο πιο νότιο-ανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα σοβαρότατο εμπόδιο που είναι η ύπαρξη της κατοχής του κυπριακού προβλήματος, της τουρκικής κατοχής. Αυτό δημιουργεί προβλήματα διότι πλέον η Τουρκία ως παράγοντας, ως παίκτης παρεμβάλλεται στις διπλωματικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Κυπριακού, είτε αυτό έχει να κάνει με το τρίγωνο Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία-Κύπρος, είτε με το τρίγωνο Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες-Κύπρος και ούτω καθεξής. Και πέρα από αυτό είναι και το ζήτημα της ηγεσίας. Διότι για να αξιοποιήσεις τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα θέλεις μια ηγεσία η οποία αποφασιστικά θα κάνει κινήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι
διανύουμε μια περίοδο ωριμότητας στην κυπριακή εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα αν δούμε τόσο τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, αλλά και τις εξελίξεις με τις τριμερείς συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρειάστηκε ένα σοκ, βέβαια, κύριε Τζιάρα, για να φτάσουμε στην ωριμότητα. Mm-hmm. Και το σοκ ήταν η οικονομική, εντός εισαγωγικών θα τη βάλω τη λέξη, καταστροφή που υπέστη το νησί. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που θα σας φανεί αφελές, αλλά ήθελα πάντα να ρωτήσω έναν Κύπριο διεθνολόγο γι' αυτό και μου δίνεται τώρα η ευκαιρία. Η ερώτηση μου έχει ουσία βεβαίως και θα την καταλάβετε ποια είναι. Πριν μάθουμε ότι η Κύπρος έχει ενεργειακά κοιτάσματα, το οποίο το μάθαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν μια γνώση που την είχαμε το 1955 ή μια γνώση που την είχαμε το 1960, ή ίσως την φανταζόμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε στην ουσία. Ευρύτερα, όχι, επισήμως την είχαμε. Επισήμως, ναι, αλλά δεν είχαμε μπει στη φιλοσοφία ότι αυτό μας δίνει ένα ζήτημα. Mm-hmm. Η Κύπρος αποτελούσε πάντα αυτό που ορεγόταν η Τουρκία. Πάντα ήταν το φιλέτο που ήθελε να φάει και δεν την αφήναμε. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν συνέβαινε λόγω του Αποέλ και της Αγίας Νάπας. Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβαινε διότι η Τουρκία κάτι προσδοκά με μία προσάρτηση της Κύπρου. Χτυπάω ξύλο. Mm-hmm. Προσδοκά μόνο το ότι είναι ο εύκολος στόχος, δηλαδή μια χώρα, θα χρησιμοποιήσω μια αδόκιμη έκφραση, που χρειάζεται ζωτικό χώρο, μπορεί να στραφεί μόνο προς τα εκεί, γιατί δεν μπορεί να πάει προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Ή οι Τούρκοι απλώς θεωρούν ότι αυτό είναι μια ιστορική τους, πώς να πω, αναγκαιότητα που πρέπει να την υπηρετήσουν και το έργο τελειώνει εκεί. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος, ο ουσιαστικός λόγος, δεν μιλάω για τον τυπικό, για τον ουσιαστικό, που οι Τούρκοι με τέτοιο πάθος διεκδικούν το νησί μας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, ένας από τους βασικότερους λόγους, τουλάχιστον κατά τον προηγούμενο αιώνα, ήταν ότι η Κύπρος θεωρεί το μέρος του γεωπολιτικού χώρου του ελληνικού. Mm-hmm. Αν δείτε το χάρτη και δείτε από πού εκτείνεται από Ανατολή μέχρι Δύση αυτός ο ελληνικός χώρος από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, βλέπετε ότι η Τουρκία γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά είναι αποκλεισμένη από θαλάσσεις. Καταλήγει να είναι αποκλεισμένη από θαλάσσεις. Αυτό το πράγμα με τις αξιώσεις και την θέληση για ένωση περί τα αρχές με μέσα του 20ου αιώνα, κυρίως από τους Ελληνοκυπρίους, δεν μπορούσε η Τουρκία να το επιτρέψει. Δεν μπορούσε δηλαδή να αφήσει την Κύπρο να καταστεί και επισήμως ένα ελλαδικό, όχι ελληνικό απλά, ένα ελλαδικό κράτος. Θα στραγγαλιζόταν εννοείται. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούσε να έχει το ελληνικό κράτος, το οποίο μην ξεχνάμε ότι ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση τότε, δεν ήταν η Ελλάδα που είναι σήμερα, και η Τουρκία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση, έχουν αντιστραφεί όροι. Λοιπόν, με αυτή την ισορροπία ισχύως δεν μπορούσε η Τουρκία να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Εξού και ο σχεδιασμός και η εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Πλέον όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία θέλει την λύση του Κυπριακού, mm-hmm. όχι διότι είναι καλή και διότι μας αγάπησε ξαφνικά, αλλά διότι έχουν προκύψει άλλα συμφέροντα και άλλα κίνητρα. Ένα από αυτό είναι οι ενεργειακοί πόροι, οι οποίοι ωστόσο καθυστερούν να αναπτυχθούν, και γι' αυτό το λόγο η Τουρκία ακολουθεί μια τακτική στρατηγική του περιμένοντας και κάνοντας και βλέποντας. Από την άλλη όμως η Τουρκία στο όραμα πλέον των ελίτ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν θέλει να καταστεί μια λεγόμενη μικρή Αμερική στη Μέση Ανατολή. Ο αστυνομικός δηλαδή της περιοχής, όπως ήταν η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1990. Εγώ θέλω να γίνω ο LeBron James, αλλά έχω διάφορες αντικειμενικές δυσκολίες. Σίγουρα το όραμα από την πράξη έχει μεγάλη διαφορά. Mm. Τι γίνεται τώρα όμως. Δεν μπορεί η Τουρκία να παίξει αυτόν τον ρόλο, ούτε τον ρόλο του διαμετακομιστικού ενεργειακού κόμβου, αν δεν έχει χέρι μέσα στην Κύπρο. Mm-hmm. Και αν δείτε τώρα τις εξελίξεις και με το Κατάρ, έχει εγκριθεί η αποστολή στρατευμάτων στη βάση που έχει δημιουργήσει στο Κατάρ. Όλα αυτά εμπίπτουν στον νέο ρόλο που θέλει να έχει η Τουρκία, ο οποίος πλέον δεν είναι μόνο διπλωματικός, οικονομικός, πολιτισμικός, είναι πλέον και στρατιωτικός. Μάλιστα. Ακριβώς όπως έναν αμερικανικό, αν θέλετε, παγκόσμιο ρόλο σε μικρογραφία. Είπατε πριν για τη λύση του Κυπριακού και είπατε ότι θεωρείτε ότι επιθυμεί αυτή τη λύση. Mm-hmm. Για σας, για να τα πάρω ένα-ένα και να αρχίσουμε να τα βγάζουμε στο περιθώριο, η διπλή ένωση θα ήταν μια λύση. Για την Τουρκία. Και για μας. Εξαρτάται ποιον θα ρωτήσετε. Εσάς ρωτάω, ποιον να ρωτήσω. Για μένα η διπλή ένωση δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Δεν μπορεί να είναι λύση, διότι αυτό σημαίνει ότι χάνουμε καταρχάς ένα μεγάλο μέρος των εδαφών μας στην mm-hmm. Τουρκία. Αυτό το πράγμα. Χαρίζουμε ουσιαστικά. Χαρίζουμε, ναι. Δεν μπορούμε να το. Προσωπικά για μένα, διότι πλέον μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από τις πολιτικές εκτιμήσεις. Νομίζω δεν μπορεί να γίνει εύκολα αποδεκτό κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό. Δεύτερη, πώς το λένε, περίπτωση. Ένα ομόσπονδο κράτος είναι λύση.
Ένα ομόσπονδο κράτος είναι λύση. Είναι λύση. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η κοινή λογική λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα ομόσπονδο κράτος, αλλά μένει ουσιαστικά να χωρίσουμε τα σπόρια. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτό το χώρισμα. Όχι, δεν είναι λεπτομέρειες, κακώς τις λέω. Των προϋποθέσεων. Είναι κάτι που, στο οποίο είμαστε κοντά, ή θα βρίσκουμε κάθε φορά που το Κυπριακό φτάνει σε μια κοντινή λύση μια πρόφαση για να απομακρυνόμαστε πάλι. Είμαστε κοντά ως ένα σημείο. Δηλαδή, κάποια από τα κεφάλαια, ή μάλλον τα περισσότερα κεφάλαια, έχουν ήδη συζητηθεί. Υπάρχουν σημαντικές συγκλήσεις, υπάρχουν και σημαντικές, σοβαρότατες αποκλίσεις. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα τελικά να βρούμε τη χρυσή τομή σε αυτά τα κεφάλαια, στα περισσότερα τα οποία αφορούν την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούμε. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στη μεθοδολογία διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Αυτό εξ ορισμού αποτρέπει το κλείσιμο κάποιων κεφαλαίων, ναι, διότι κάθε πλευρά κρατά κάποια χαρτιά για να τα σε κάποια κεφάλαια για να τα διαπραγματευτεί σε κάποιο άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί αδιέξοδα, όχι μόνο ένα, πολλά αδιέξοδα. Ένα παράδειγμα είναι το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, που είναι ίσως το σοβαρότερο κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων, το οποίο έχει ουσιαστικά συνδεθεί από τη μία πλευρά την τουρκοκυπριακή με το εδαφικό και από την ελληνοκυπριακή με το ζήτημα της διακυβέρνησης. Την εκπεριτροπής προεδρία, την αποτελεσματική συμμετοχή των τουρκοκυπρίων στην διακυβέρνηση, το δημόσιο τομέα κτλ. Και ούτω καθεξής. Οπότε μπορούμε να βρούμε λύση, μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά από τη μία η μεθοδολογία είναι προβληματική, από την άλλη ο λαϊκισμός είναι προβληματικός. Προβληματικός σε κάθε χώρα ο λαϊκισμός. Απλώς ο λαϊκισμός πολλές φορές, επιτρέψτε μου να πω, κρύβει πολλές φορές μέσα του και κάτι πραγματικό που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Δηλαδή, ο λαϊκισμός συνήθως δεν ξεκινάει από το 0, ξεκινάει από το 3 και γίνεται 10 φουντώνοντας. Αλλά το 3 mm-hmm. υπάρχει. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό το 3 τι είναι και να το μετρήσουμε mm-hmm. ανάλογα. Κοιτάξτε, ο λαϊκισμός στην Κύπρο έχει να κάνει περισσότερο με το συνέσθημα mm-hmm. και το αίσθημα δικαίου, το οποίο ορθώς υπάρχει. Η αίσθημα δικίας βασικά. Αν μιλάμε ιδιαίτερα για την ελληνοκυπριακή πλευρά και σε κάποιο βαθμό βεβαίως και στην τουρκοκυπριακή. Απλά αυτό το συνέσθημα καλλιεργείται με σκοπούς μικροκομματικούς και μικροπολιτικούς τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει δημιουργήσει κατεστημένα ιδεολογίες, πολιτικά κόμματα και ταυτότητες πολιτικές και ιδεολογικές, οι οποίες πλέον είναι πολύ δύσκολο να αποδομηθούν για να οδηγηθούμε σε μια πιο πραγματιστική ανάλυση των πραγμάτων, μια πιο ψυχρή και ρεαλιστική ανάλυση των πραγμάτων. Κύριε Τζιάρα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Mm-hmm. Εσείς θα ξυπνήσετε ένα πρωί και με την εκπεριτροπής ουσιαστικά προεδρία mm-hmm. από το 1η Ιανουαρίου, λέει ένα τυχαίο παράδειγμα, μέχρι 1η Αυγούστου, θα έχετε τον Ακιντζή πρόεδρο mm-hmm. ή κάποιον σαν τον Ακιντζή. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό αυτομάτως δεν λειτουργεί κάπως το θυμικό, δεν λειτουργεί κάπως. Σίγουρα, κάπως. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε mm-hmm. τους ανθρώπους λαϊκιστές επειδή δεν θέλουν, το καταλαβαίνουν. Ότι σου λέει, εγώ θα έχω έναν Τουρκοκύπριο πρόεδρο ξαφνικά. Αυτό ήθελα δηλαδή. Φαντάζομαι ότι. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι η πολιτική κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια δίνει προσχήματα στους ηγέτες να αποποιούνται των ευθυνών τους σε ό,τι αφορά τις αποτυχίες της διαπραγμάτευσης. Από την άλλη, όμως, πολλές φορές τα ζητήματα τα οποία είναι υποδιαπραγμάτευση δεν τα βλέπουμε με ένα πιο αναλυτικό ή ψυχρό μάτι ως προς τις λεπτομέρειές τους. Και αυτό, ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι υπάρχει αδιαφάνεια στην όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει άρδη, αν θέλουμε πραγματικά και αν θέλει η κυβέρνηση να λαμβάνει την ανατροφοδότηση, το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος, τη σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης για το τι λαμβάνει η χώρα στις διαπραγματεύσεις και να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δημιουργείται μια μυθολογία και μια παραφιλολογία γύρω από το κάθε κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης, η οποία ουσιαστικά δεν έχει, κάποιες φορές δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και απλά προσανατολίζει από την ουσία της συζήτησης. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι σχετικό με αυτό. Είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κιτσίκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα της προάλλης, και έλεγε κάτι που είχε καρφωθεί μέσα στο μυαλό μου. Ο κόσμος, έλεγε, περιστρέφεται γύρω από τις ηγεσίες και από τους ηγέτες πια. Mm-hmm. Με παραδείγματα, εντάξει, προφανή μπροστά μας, όπως είναι ο Πούτιν, όπως είναι ο Ερντογάν, που ανδιαφυσβήτητα είναι ηγέτης, έτσι, άλλο σχετικά αν συμφωνούμε ή όχι με τους χειρισμούς του.
μια κρίσιμη τέτοια συγκυρία όπως είναι η συγκυρία για το Κυπριακό, αλλά και τα διάφορα οικονομικής φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Έχουν γεννήσει αυτά τα προβλήματα τους ηγέτες που θέλουμε και μας αρμόζουν, και θα μιλήσω για τον ελληνικό χώρο. Ανδρέας Παπανδρέου δεν υπάρχει. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν υπάρχει. Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν υπάρχει. Τάσος Παπαδόπουλος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και δίπλα στο Τάσος Παπαδόπουλος βάλτε μου και εσείς ό,τι θέλετε, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πολιτικοί που μπορούν να ανταποκριθούν στον ιστορικό τους ρόλο? Αυτό εξαρτάται από το πώς ορίζουμε τον ιστορικό ρόλο. Και θα ήμουν πολύ προσεκτικός στο να χαρακτηρίσω ποιος πρέπει να είναι αυτός ο ηγέτης και τι πρέπει να υποστηρίζει αυτός ο ηγέτης όταν και εφόσον βρεθεί. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι το Κυπριακό όντως παράγει ηγέτες, mm-hmm. εισαγωγικά. Αυτό που θέλουμε είναι έναν ηγέτη ο οποίος δεν θα είναι προϊόν του Κυπριακού, αλλά θα βρίσκεται εκτός αυτού, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσει ως ένα πρόβλημα που δεν είναι μέρος του και μέρος της επιτυχίας του. Αυτού που τον ανέδειξε ως ηγέτη. Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, η διακυβέρνηση και η κυβέρνηση της χώρας γίνεται από άτομα τα οποία είναι στην πολιτική σκηνή από τη δημιουργία του Κυπριακού προβλήματος, περίπου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αρχικά ως μαθητευόμενοι, ως νεαροί δικηγόροι ή βουλευτές ή πολιτικά πρόσωπα ή μέλη κομμάτων και ούτω καθεξής, και έχουν σήμερα καταλήξει να είναι υπουργοί, να είναι προέδροι, να είναι διευθυντές σε υπουργεία και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα κατεστημένο το οποίο ζει από το Κυπριακό, λέτε, ουσιαστικά εσείς, παράγει και αναπαράγει το Κυπριακό. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, θέλω, σε σχέση με τον Ερντογκάν που τον αναφέραμε πριν. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί στο θέμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Ερντογκάν είναι κάποιος άλλος άνθρωπος από αυτός που ήταν πριν. Ή τουλάχιστον είχε ίσως αυτά τα πράγματα εσωτερικά μέσα του, σκεφτόταν να τα κάνει, αλλά τα κάνει με πιο πρόδειλο, προφανή και επιθετικό τρόπο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι ο Ερντογκάν μπορεί στην κατάσταση που είναι να βάλει ένα φρένο σε αυτό που ονομάζεται ολοκληρωτισμός, ή με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται σε ένα πρότυπο βορειοκορεάτη ηγέτη? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχει βάλει ήδη κάποιο φρένο σε αυτό το πράγμα, ακριβώς διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα γίνεται στην οικονομία. Η οικονομία πάει πίσω-πίσω εδώ και πολύ καιρό, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων, των εξελίξεων στη Συρία, τον απολυταρχισμό, το πολιτικό ρίσκο και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, η δικιά μου ανάλυση λέει, και έρευνα τα τελευταία χρόνια λέει, ότι όσο οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στο πρόσωπο του Ερντογκάν, η Τουρκία καθίσταται όλο και περισσότερο ολοκληρωτική ή απολυταρχική και μάλιστα στην εξωτερική πολιτική όλο και πιο επιθετική. Μπορεί να υπάρξει μια περίοδος όπου αυτό το πράγμα θα μπει λίγο στον πάγο για να μπορεί ο Ερντογκάν να ανακάμψει, διότι χωρίς μια οικονομία που να ευημερεί σχετικά τουλάχιστον, χάνει αμέσως την υποστήριξη από την κοινωνική του βάση. Και αυτό φάνηκε με το πρόσφατο δημοψήφισμα, ότι χρειάστηκε ακόμα και εκλογική απάτη για να πάρει το 51%. Ήταν πολύ κοντά το αποτέλεσμα. 2 εκατομμύρια ψήφοι περίπου. Οπότε, που έκρινε το αποτέλεσμα. Οπότε, αν δεν ανακάμψει η οικονομία, αν δεν επέλθει κάποια σταθερότητα στη χώρα, τότε ο Ερντογκάν στις εκλογές του 2019 κινδυνεύει να χάσει αυτό που έχει. Αν φτάσει μέχρι εκεί. Οπότε από τη μία είναι αυτό, από την άλλη όμως δεν θα έλεγα ότι σε βάθος χρόνου πρόκειται να δούμε έναν πιο μετριοπαθή Ερντογκάν. Κύριε Τζιάρα, πάλι θέλω να απευθυνθώ στον πολίτη και σκεπτόμενο άνθρωπο και όχι στον διεθνολόγο. Δεν σας ενοχλεί η εικόνα ενός μπούλη, διότι περί αυτού πρόκειται, μπούλης με την αμερικάνικη έννοια του όρου? Ναι. Ο οποίος όπου υπάρχει καυγά σχώνει τη μύτη του. Δεν πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή ένας μεγαλύτερος μπούλης από αυτόν και να του πει εντάξει, ως εδώ είσαι? Θέλω να πω ότι ακόμα και σε αυτόν τον αυταρχικό, απολυταρχικό καυγατζή Ερντογκάν που καταπιέζει τον κόσμο του και εξωτερικεύει μόνο επίθεση και επιθετικότητα, δεν έχει βρεθεί ένας σοβαρά να καθίσει όπως καθόμαστε εμείς οι δύο απέναντι και να του τραβήξει το αυτί. Τόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η Τουρκία, τόσο μεγάλο μέγεθος. Εγώ βλέπω μεγαλύτερα μεγέθη στην περιοχή. Mm-hmm. Βλέπω ένα Ιράν, ας πούμε, μέγεθος. Βλέπω μια Σαουδική Αραβία. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, μήπως όλα αυτά είναι και λίγο θέατρο? Να σας πω κάτι που έχω ξαναπεί. Όταν συζητούσα με κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο, του είχα θέσει ακριβώς αυτή την ερώτηση, περίπου με αυτά τα λόγια.
Και ναι, μου είχε απαντήσει. Ότι τα πατέ, ναι. Πολύ ψυχρά. Αυτό που είπα βασικά είναι ότι γίνεται μια επανάσταση στην Τουρκία. Και αυτή η επανάσταση οδηγεί σε ένα ιδιότυπο Ιράν. Ωραία. Το τι έγινε με το Ιράν το 1979 το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τι κόστησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έθεσα την ερώτηση, δεν βλέπετε τι γίνεται. Και μου λέει προφανώς και βλέπουμε τι γίνεται, όμως οι επιλογές μας είναι δύο. Από τη μία μπορούμε να περιθωριοποιήσουμε την Τουρκία, που σημαίνει ουσιαστικά ότι τη διώχνουμε και τη στέλνουμε στην αγκαλιά της Ρωσίας και του αντιδυτικού ή μη δυτικού στρατοπέδου. Από την άλλη μπορούμε να εμπλακούμε στην Τουρκία, να συσχετιστούμε με την Τουρκία και να δούμε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το μετριάσουμε. Οπότε η τακτική που ακολουθεί τόσο το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται μεταξύ μιας προσέγγισης, σε μια προσέγγιση μεταξύ καρότου και μαστιγίου. Από τη μία δίνουν κάτι, από την άλλη είναι πολύ σκληροί. Στο θέμα των Κούρδων, το θέμα των Κούρδων είναι ένα παράδειγμα. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στους κόλπους του δυτικού στρατοπέδου για το πώς θα διαχειριστούν την Τουρκία. Δεν μπορούν όμως να παραγνωρίσουν το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιο πληθυσμό, με σοβαρότατο στρατό και γεωστρατηγική θέση, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει κάποια από τα συμφέροντά τους και κάλλιστα μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε κάποια άλλα. Ναι. Και αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία. Κύριε Τζιάρα, διάβαζα μια ανάλυση ενός Ιρλανδού δημοσιογράφου πριν ανέβω επάνω. Την έχει αναδημοσιεύσει στο RT και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έλεγε το εξής. Αυτή τη στιγμή, λέει, βιώνουμε ένα ψυχρό πόλεμο. Απλώς δεν το αντιλαμβανόμαστε με αυτή τη μορφή γύρω μας. Τι εννοούσε ο συνάδελφος? Έθετε τα εξής παραδείγματα. Τώρα το παράδειγμα του Κατάρ, ας πούμε. Δεν προλαβαίνει να στεγνώσει η μελάνη από το τελεσίγραφο προς τους Καταριανούς και ο Πούτιν νιώθει την ανάγκη να υποστηρίξει το Κατάρ. Mm-hmm. Να σας πω παραδείγματα από τη γειτονιά μας. Οι Σέρβοι έχουν παντρευτεί ουσιαστικά με τον Πούτιν, οι Αλβανοί έχουν παντρευτεί με τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πούμε το παράδειγμα της Συρίας, όπου ο ένας είναι με τον Άσαντ, ο άλλος με την αντιπολίτευση. Και φαντάζομαι εσείς σας διεθνολόγος θα μου έχετε και άλλα 2-3 παγκόσμια τέτοια παραδείγματα που μου αναφέρετε που εμένα μου διαφεύγουν. Είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του ψυχροπολέμου? Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πια σε έναν αμερικανικό άξονα και ο Πούτιν ερωτοτροπεί εντός εισαγωγικών η λέξη με τον Ερντογάν? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Διαφωνώ γενικότερα με την αντίληψη ότι ζούμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, διότι δεν υπάρχουν τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά που υπήρχαν τότε που επικαθόριζαν σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και τη φύση του ψυχρού πολέμου. Όμως ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα στο θέμα των σφαιρών επιρροής. Από εκεί και πέρα, τότε στον ψυχρό πόλεμο ξεκινούσε κάτι. Ήταν από τα πάνω το τι συνέβαινε, δηλαδή, ή μάλλον συγγνώμη, από τα κάτω. Τα κράτη στις διάφορες περιφέρειες του κόσμου είχαν προσδεθεί στο άρμα, η λεγόμενη αυτή η έκφραση, είτε της Σοβιετικής Ένωσης είτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα γίνεται το αντίστροφο, διότι οι μεγάλες δυνάμεις και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτραβηχτεί, αν θέλετε, μερικώς από τη Μέση Ανατολή και έχουν προσανατολιστεί κάπου αλλού. Οπότε ψάχνουν να βρουν τα κράτη εκείνα που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους στόχους και τα συμφέροντά τους στην εκάστοτε περιοχή και περιφέρεια. Αυτό συμβαίνει και με τα Βαλκάνια και με τη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα όμως έχει το γεγονός ότι στο κενό όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί μετά τον ψυχρό πόλεμο και ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, διάφορα κράτη όπως είναι η Τουρκία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, η Κίνα και ούτω καθεξής, έχουν βρει τον χώρο να διεκδικήσουν τις δικές τους ατζέντες. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και προσπαθούν οι μεγαλύτερες δυνάμεις να εγκολπώσουν ή να εντάξουν κάποιες άλλες μεσαίες δυνάμεις, όπως είναι η Τουρκία, στη δική τους τη σφαίρα επιρροής. Και υπάρχει μια σύγκρουση σφαιρών επιρροής. Στην Ελλάδα η Ελλάδα έχετε απόλυτο δίκιο ότι βρίσκεται στη δυτική σφαίρα επιρροής. Όμως νομίζω είναι προφανές ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον φλερτάρει η Ρωσία με την Ελλάδα. Και θα έλεγα ότι και η Ελλάδα φλερτάρει με τη Ρωσία. Ναι. Η Κύπρος είναι διαφορετικό θέμα. Θα έλεγα ότι είναι μισή-μισή. Είναι μισή αμερικανική και μισή ρωσική. Εδώ βλέπετε υπάρχουν συζητήσεις για δημιουργία ρωσικού κόμματος, πολιτικού κόμματος. Ναι, το έχω διαβάσει. Αντιλαμβάνεστε. Καλά, εδώ θέλαμε να κάνουμε ποντιακό κόμμα εμείς. Δεν θα κάνετε εσείς ρωσικό. οπότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος, ας πούμε, της σημασίας που δίνει και η Ρωσία για τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή μέσω της Κύπρου. Όμως η Τουρκία, ενώ παλαιότερα θα την βάζαμε σε όλη αυτή την εξίσωση στο δυτικό στρατόπεδο, πλέον εγώ τη θεωρώ και την ονομάζω τρίτο πόλο. Δηλαδή από τη μία έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη τη Ρωσία και στη μέση μια Τουρκία, η οποία παίζει σε δύο ή και περισσότερα ταμπλό,
Κάτι το οποίο δεν θα τη βγει στο τέλος, θα αναγκαστεί να ακολουθήσει ένα από τα δύο ή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Και η Κύπρος να προσπαθεί να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα με μια Τουρκία η οποία δεν ακούει ούτε στην Τουρκία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα για την Τουρκία στο βιβλίο, μην τα πούμε όλα. Κάτι τελευταίο, εκμεταλλευόμενος εντός εισαγωγικών, το τίτλο του λέκτορα ασφάλειας. Αφήνω το διπλωματία. Έχουμε τον ISIS, ο οποίος μας καταδυναστεύει τις ζωές, ευτυχώς όχι τις δικές μας, τις ζωές των υπόλοιπων δυτικοευρωπαίων, με έναν τρόπο έτσι αιμοσταγή και περίεργο θα τον χαρακτήριζα, υπό την έννοια ότι ξεφυτρώνει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι μια ασύμμετρη απειλή στην κυριολεξία της. Mm-hmm. Δεν είναι μια οργανωμένη τρομοκρατική ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, σφραγίδα, υπογραφή 45 που λέγαμε εδώ στην Ελλάδα κτλ. Γενικά, τέλος πάντων, έχει και το στοιχείο της έκπληξης υπέρ του. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί που παρακολουθούμε στα ατελείωτα ντοκιμαντέρ του Vice, όλο τυχαίως, γιατί άλλο κανάλι δεν προσεγγίζει εκεί mm-hmm. στη Ράκα, να φέρονται με έναν τρόπο τέλος πάντων απολύτως, το θέλω να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κάθονται τα βράδια και σκέφτονται αυτές τις κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα? Η αλφα απάντηση. Υπάρχουν ηγέτες μέσα από αυτό το κίνημα του ISIS? Β' απάντηση. Υπάρχει μια ξένη δύναμη, δεν βρίσκω άλλη λέξη, ένας ξένος οργανισμός, ξένα συμφέροντα που χρησιμοποιούν τον ISIS ως πιόνι? Θα έλεγα ότι ισχύουν όλα τα πιο πάνω. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τους ηγέτες αυτούς που είναι ικανοί να σχεδιάσουν. Ο Μπιν Λάντεν ήταν ένας ικανότατος ηγέτης, όπως και αυτοί που τον έχουν διαδεχθεί. Και ο Μπαγδατής, το Ισλαμικό κράτος, θα έλεγα ότι αντιλαμβάνεται πολύ καλά τις δυναμικές της περιοχής και έχουν και μία ιστορία, μην ξεχνάμε. Αυτά τα κινήματα, το ISIS δεν αναδύθηκε από το πουθενά. Έχει μία ιστορία σχεδόν περισσότερο από 15 χρόνια. Με τον έναν ή με την μία ή την άλλη μορφή. Από την άλλη όμως, χωρίς να έχω κάποια απτά στοιχεία, θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανόν αυτές οι ομάδες, είτε το Ισλαμικό κράτος, είτε η Αλ-Νούστρα, είτε οποιοδήποτε άλλο τζιχαδιστικό κίνημα, να έχουν επαφές με μυστικές υπηρεσίες διαφόρων κρατών. Και θα έλεγα ότι στη σειρά έχουν ακουστεί διάφορα, ότι υπάρχουν και οι ρωσικές προφανώς υπηρεσίες, και οι τουρκικές και οι ιρανικές και οι Μοσάτ και οι πάντες είναι εκεί και οι γερμανικές. Οπότε, φέρονται σαν κράτος, εννοείται, και αυτοί δεν είναι μόνο στη Μαρκίζα, Ισλαμικό κράτος. Προφανώς και φέρονται σαν κράτος με τις υπηρεσίες τους και αυτοί και με την επικοινωνία τους και αυτοί. Μάλιστα έχουν και λεγόμενα υπουργεία στο Ισλαμικό κράτος. Υπάρχει κανονική δημόσια λεγόμενη διοίκηση, την οποία αν αναλύσει κανείς, θα δει ότι είναι περίπου όπως οι Τουρκοί βγάζουν τιμολόγια για τις πωλήσεις του πετρελαίου και όλα αυτά. Οπότε υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, πιστεύω, και τακτικιστικά. Διάφορες χώρες θεωρώ ότι το έχουν χρησιμοποιήσει, όπως και άλλες οργανώσεις στη Βόρεια Συρία και αλλού, για τους δικούς τους σκοπούς. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση και κλείνω, γιατί μου αρέσει η κουβέντα και δεν σας κόβω, όπως βλέπετε. Έχετε υποχρέωση όλοι οι διεθνολόγοι, είστε σαν τους σεισμολόγους κάτι. Πόσοι σεισμολόγοι στο τέλος της κουβέντας πρέπει να απαντήσουν, θα γίνει σεισμός στη στάδε του μήνα για να μην πάω σπίτι μου, ας πούμε. Και εσείς θέλω να μου κάνετε τη μαγική σας πρόβλεψη ως προς το εξής, χαριτολογώντας. Στο επόμενο τρομοκρατικό χτύπημα που θα έχουμε στη Δυτική Ευρώπη. Χτυπάω ξύλο όπου και ας συμβεί αυτό. Θα έχουμε χερσαία επέμβαση στο Κατάρ? Δηλαδή έχουμε ήδη στοχοποιήσει τον κακό, τον έχουμε βρει και απλώς περιμένουμε την επόμενη αφορμή για να του δώσουμε ένα τελειωτικό χτύπημα? Ναι, είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό, το οποίο ναι. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα υπάρξει επέμβαση στο Κατάρ. Μέχρι χθες θα έλεγα ότι αυτό ήταν δυνατό, διότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν αποκλείσει το Κατάρ, μόνο πόλεμο δεν έχει δείξει. Δηλαδή μόνο ένοπλη σύγκρουση δεν έχει δείξει. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια στροφή προς μια πιο μετριοπαθή στάση σε ό,τι αφορά το όλο ζήτημα και προσπάθησε να ρίξει τις εντάσεις και να παίξει ένα ρόλο, αν θέλετε, διαμεσολαβητικό ή εκτόνωσης. Αν λάβω αυτό υπόψη, θα έλεγα ότι δύσκολα θα προχωρήσουμε σε μια χερσαία επέμβαση στο Κατάρ, εκτός αν έχουμε αυτό το τυχαίο, τον παράγοντα του τυχαίου, το οποίο μπορεί να εκτροχιάσει την όλη κατάσταση. Και αυτό μπορεί να είναι μια κίνηση από το Ιράν, δηλαδή θα έλεγα μια επέμβαση πιο ξεκάθαρη από το Ιράν στη Συρία, την οποία θεωρώ πιο πιθανή από μια επέμβαση της Σαουδικής στο Κατάρ, ή κινήσεις της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη και κάτι άλλο παρόμοιο. Αλλά γενικά από μόνη της μια τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη δεν νομίζω να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να επαναλάβω ότι το βιβλίο είναι εκδόσεις του Ρίκη, η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εμένα μου αρέσουν και συνεντεύξεις στο YouTube σε αυτά τα κυπριακά κανάλια που παρακολουθώ. Αξίζουν τον κόπο να τις παρακολουθήσει κανείς, γιατί έχουν φρέσκες απόψεις από έναν φρέσκο άνθρωπο και αυτό είναι σημαντικό.
Γοργά στο επόμενο θέμα μας. Ο συνάδελφος Λάμπρος Δημερτζής θα είναι σε δευτερόλεπτα εδώ. Αφού δούμε το χορηγό μας, κύριε. Α, δεν πειράζει, Νίκο. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε και έτσι. Τα πλάνα αυτά είναι τα πλάνα από το Λιμενικό Σώμα Εν Δράση, το δικό μας λιμενικό σώμα εδώ της Ελλάδος. Ο Λάμπρος Δημερτζής, συνάδελφος από το τηλεοπτικό κανάλι Star. Εδώ στον αποκάτω όροφο είναι το γραφείο του. Καθημερινά προσπαθεί να φέρνει τέτοια ωραία αποκλειστικά θέματα στο κανάλι μας. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν τον φιλοξένησε μια ειδική δύναμη του λιμενικού, τα βατράχια του λιμενικού. Θα μας πει σε λίγο πώς λέγονται, ποια είναι τα αρχικά τους, πώς κινούνται και ποιοι είναι οι σκοποί τους. Δεν ξέρω βέβαια τι νόημα έχει όλη αυτή η εκπαίδευση στο λιμενικό. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά στα ΟΗΚ πια εκπαίδευση. Καμία επιχείρηση δεν βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε, πώς το λένε, θέλουμε Sony και δεν να γίνει, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι κάπου θέλουν να ξεμουδιάσουν, έχω την εντύπωση. Λάμπρο, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή. Χωρίς γραβάτα, έτσι. Ενώ στο δελτίο βγαίνεις πάντα με γραβάτα. Χωρίς γραβάτα. Επιβάλλεται, νομίζω, λόγω του παρουσιαστή. Προσαρμόζεσαι στον παρουσιαστή. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ που με έφερες. Πες μου λίγο τις λεπτομέρειες του παρασκήνιου αυτού του ρεπορτάζ. Καταρχάς, πώς λέγονται αυτά τα επιλεκτά σώματα και ποιο είναι το αντικείμενό τους. Είναι η ομάδα ειδικών αποστολών του λιμενικού. Είναι τα κομάντος, όπως τα λένε, του λιμενικού. Είναι γύρω στα 300 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν ο σκοπός τους, ποια είναι η ομάδα αυτή, έχει σκοπό να κάνουν αυτά που δεν μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο λιμενικό. Μιλάμε ότι λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις που έχουν για τα ναρκωτικά, σε επιχειρήσεις ομηρίας που ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί. Κάνουν τις επιδρομές πάνω στα σκάφη που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά, που έχουν να κάνουν με εμπόριο, λαθρεμπόριο. Με παραβατικότητα γενικότερα. Έχουν πάρα πολύ σκληρή εκπαίδευση, είναι γεγονός αυτό. Και εδώ τα πλάνα που βλέπουμε είναι πραγματικά πειρά αυτά, δεν είναι ασκήσεις. Και αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση, Ηλία, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για τα πάντα. Και όπως ανέφερες και εσύ, στο κομμάτι της τρομοκρατίας έχουν εκπαιδευτεί τον τελευταίο καιρό. Επειδή είναι κάτι το οποίο φαίνεται να είναι πρωτόγνωρο με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, για την Ελλάδα μάλλον είναι πρωτόγνωρο. Μάλλον θυμάσαι πολύ καλύτερα από εμένα το City of Poros το 1988. Θυμάμαι και το Achille Lauro πιο καλά από σένα. Θυμάμαι και το City of Poros. Λοιπόν, αυτό ήταν μάλλον ένα γεγονός πρωτοφανές τότε για τα ελληνικά δεδομένα, που φαίνεται να έδειχνε και το τι θα επακολουθήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχει ξανασυμβεί άλλο περιστατικό τέτοιο στη χώρα μας, ελπίζουμε να μην συμβεί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να πυροβολήσουν. Και μας το είπανε κιόλας off the record ότι βέβαια έχουν δεμένα τα χέρια, αυτό νομίζω το γνωρίζεις και εσύ καλά, ότι δεν μπορούν εύκολα να πυροβολήσουν, είναι στο ίδιο, έχουν την ίδια νομοθεσία ότι πρέπει πρώτα ο αντίπαλος ή ο εχθρός να κάνει κάποια κίνηση. Και εκεί κάπου είναι λίγο δεμένα τα χέρια τους. Πόσα λεφτά παίρνουν? Λοιπόν, παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν ένας δημόσιος υπάλληλος μαζί με τις επικινδυνότητες. Δηλαδή είναι γύρω στα 1.100 ευρώ. Μάλιστα. Ο ΙΚΑΣ ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει? Θες να σου πω? Θέλω. Μάλιστα. Δεν παίρνει ούτε αυτά τα 1.100 ευρώ ο ΙΚΑΣ. Ο ΙΚΑΣ για να πάρει αυτά τα 1.100 ευρώ χρειάζεται να πάρει διάφορα τέλος πάντων επιδόματα για να φτάσει τα 1.100-1.150 ευρώ. Δεν θέλω να πω κάτι λαϊκίστικο. Γιατί θέλω να σου πω επίσης ότι ο επιμελητής ή ο διευθυντής στον Άγιο Σάββα παίρνει 1.600 ευρώ. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σώζει, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά ζωές στην καθησιά του, με άθλιες συνθήκες εργασίας πάνω από το κεφάλι του. Και υπάρχουν και γενικά στο δημόσιο τομέα πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, όπου είναι άνθρωποι ηρωικοί στην κυριολεξία εντός και εκτός εισαγωγικών που αμείβονται πολύ λίγο. Ίσα-ίσα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι λαμβάνουν μέρος μόνο σε τέτοιες επιχειρήσεις. Μου λέγανε οι ίδιοι ότι όλο το διάστημα το προηγούμενο, φαντάζομαι γνωρίζω ούτως ή άλλως τι γίνεται στα Ίμια και όλη αυτή την ιστορία, ήταν πάνω στο Φαρμακονήσι και μένανε επί τρεις μήνες μαζί με τους καταδρομείς του πολεμικού ναυτικού και του στρατού. Μένανε εκεί πέρα σαν στρατιώτες κανονικοί. Περισσότερο καιρό από ό,τι έμεναν τα στρατεύματά μας. Το λιμενικό, Λάμπρο, αυτό το πρόβλημα έχει. Εντός εισαγωγικών το πρόβλημα. Το λιμενικό είναι και ακτοφυλακή όταν θέλουμε και στρατιωτική δύναμη όταν θέλουμε. Γιατί όταν έρθει ο Τούρκος απέραντι με το όπλο παραταμένο, τι θα πεις εσύ? Συγγνώμη, εγώ είμαι λιμενικό, μισό λεπτό να φωνάξω τους οικάδες, είναι εδώ στη γωνία, έρχονται. Και αυτό είναι και το ζήτημα που έχουν, διότι πολλές φορές σε ακραίες περιπτώσεις δεν παίρνουν αυτά της επικινδυνότητας τα χρήματα που είναι λίγα, αλλά για αυτούς είναι σημαντικά, ίσως και ένα κίνητρο για να μπορούν να κάνουν καλύτερα αυτό που ξέρουν. Ναι, θέλω να κάθε κάνουν. Φορά, επειδή κάνεις πολύ ωραία ρεπορτάζ, εσύ έχεις ανέβει σε φρεγάτα, σε κανονιοφόρους και. Θέλω κάθε φορά πραγματικά που βλέπουμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ να αναλογιζόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί που τους βλέπουμε εμείς με την πυρίτσα μας στο σπίτι, περιμένοντας να αρχίσει το survivor, διότι περί αυτού πρόκειται.
πόσα λεφτά παίρνουν το μήνα για να τα κάνουν. Και αυτό εντάξει είναι άσκηση, δεν είναι τίποτα. Πόσα λεφτά παίρνουν για απλά πράγματα, για να πονάει μέσα στους 10 ώρες όρθιοι στο σκάφος. Εγώ δεν λέω για τον ηρωισμό. Αφήστε τον ηρωισμό στην άκρη. Εγώ μιλάω για τα πρακτικά, τα καθημερινά. Για να ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί και να κοιμάται μετά από 48 ώρες. Και φυσικά. Και να τα θυμόμαστε όλα αυτά την επόμενη φορά που θα πηγαίνουμε στον εργοδότη μας. Βέβαια, εμείς είμαστε ιδιωτικός τομέας και θα λέμε, ξέρεις τι, παίρνω λίγα. Μια χαρά είναι τα λεφτά που παίρνεις, κύριε Τεμερτζή. Δεν θέλω να πω κάτι για σένα, μπορείς να το προσωπικά. Σε ευχαριστώ. Γενικά το είπα. Και φυσικά ναι. Το ζήτημα είναι ότι πολλά από αυτά, από τον εξοπλισμό τους, τα πληρώνουν οι ίδιοι γιατί το κράτος δεν τους τα παρέχει. Εδώ νομίζω... οι ειδικοί φρουροί, Λάμπρο, μου παίρνουν μόνοι τους. Έχω ένα συγγενή ειδικό φρουρό, ο άνθρωπος είναι στην υπηρετή κάπου στη... που είναι οι φυλακές στο Δομοκό. Και μου έλεγε τις προάλλες ότι βγαίνουν για περιπολία, αλλά έχει τρομερή ομίχλη στο Δομοκό και δεν βλέπουν. Τι να περιπολίσω, λέει, αφού δεν βλέπω πού είναι ο δρόμος. Και πάνε και αγοράζουν κιάλια από... με δικά τους λεφτά. Για να κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν πολλά προβλήματα. Και τα κιάλια αγοράζουν αυτοί και τις σφαίρες αγοράζουν και τον οπλισμό και τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Γιατί ξέρεις, άμα φοράς το αλεξίσφαιρο γυλαίκο το οποίο είναι βάρους 15 κιλά, δεν μπορούν να εξυπηρετούν σε αυτές τις εικόνες. Και οπότε αγοράζουν δικά τους. Εγώ φοράω αλεξίσφαιρο γυλαίκο από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Να ξέρεις. Οπότε αγοράζουν δικά τους που είναι πιο ανθεκτικά και πιο, δεν έχουν τόσο βάρος, έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται για να κάνουν τις ασκήσεις τους και να παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις. Το παίρνω λίγο στην πλάκα γιατί και εγώ δεν θέλω να το φορτίσω και δεν θέλω να στεναχωρήσω τις οικογένειες περισσότερο αυτών των ανθρώπων, γιατί ξέρω ότι μας βλέπουν και ξέρω ότι το γαμότο τους, επειδή μιλάω με αυτούς, με παίρνουν τηλέφωνο, μιλάμε στον δρόμο, έχω σχέσεις και επαφές όπως ξέρεις, δεν είναι τίποτα το γαμότο τους. Ούτε οι ώρες υπηρεσίας, ούτε ότι κινδυνεύουν. Είναι επιλογή τους να κάνουν αυτή τη δουλειά, το έχουν αποφασίσει. Το αγαπάνε. Τίποτα από όλα αυτά. Το γαμότο τους είναι, σου λέει ρε εσύ, 980 ευρώ, το παίρνω το χαρτί της μισθοδοσίας, 980 ευρώ και μου ζητάς να κάτσω 24 ώρες στα ίμια οκλαδών. Κάνε μου τη χάρη. Το παράπονο τους, εγώ θέλω να το πω ξανά, ότι όταν ήταν πάνω στο Φαρμακονήσι, τους έχουν στιβαγμένους στην κυριολεξία σε κάτι κοντέινερ και λένε ότι έτσι νομίζω ότι δεν μας αξίζει. Βέβαια δεν θα θέλανε κάποια πολυτέλεια, αλλά σίγουρα θα θέλανε μια καλύτερη μεταχείριση που τώρα τελευταία μπήκανε αυτά τα κοντέινερ πάνω στο Φαρμακονήσι, γιατί τους είχαν σε σκηνάκια στην κυριολεξία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Λάμπρο, που είσαι εδώ. Να τα λέμε συχνότερα. Κάνεις πολύ ωραία τέτοια ρεπορτάζ με την κατάλληλη καθοδήγηση στο δελτίο ειδήσεων του Star. Και με αυτά και με αυτά τελειώσαμε 12 του μήνα σήμερα, Ιουνίου, 12 Ιουνίου του 2017. Magic Hole, βέβαια. Magic Hole, εδώ κοιτάξτε. Καινούριο. Νίκο, καινούριο Magic Hole. Fidget spinner τρομερό με 5 ρουλεμάν, το οποίο γυρίζει και πραγματικά θέλω να σου πω, Λάμπρο, ότι είναι και αποτελεσματικό, έτσι. Δηλαδή, σε τι. Εγώ έχω λιγότερα νεύρα, ας πούμε, από τη μέρα που το πήρα. Σκέψου πώς ήμουν πριν. Αυτό είναι πολύ καλό, να πάρεις δύο τότε. Θα βάζω και ένα στη μύτη, τρία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί.